από τα προγραμματικά σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα παρά την ύπαρξη του μνημονίου. Το ποιο μνημόνιο πώς θα εφαρμοστεί είναι ένα θέμα. Αν θα εφαρμοστεί με τον τρόπο που γνωρίζουμε από τις παλαιές πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες υπερηφανεύονται ότι είναι μνημονιακές πριν το μνημόνιο, ή εάν θα εφαρμοστεί με παράλληλες πολιτικές που θα είναι αντίμετρα κοινωνικά, αντίβαρα κοινωνικά σε όσα δύσκολα μέτρα εις βάρος των ασθενέστερων μπορεί να εφαρμοστούν, και αναφέρομαι σε ζητήματα τα οποία και μια συμφωνία ως ισοδύναμα μέτρα είναι ανοιχτά για να εφαρμοστούν. Στο ένα είδος προγραμμα... ανώδυνης προσαρμογής δηλαδή ή αλλαγή σε κάποια βήματα. Και τα δύο είναι. Οπωσδήποτε είναι ένα στοιχείο εξισορρόπησης, αντιρρόπησης των σκληρών μέτρων σε κάποιο βαθμό. Είναι όμως και ζητήματα τα οποία είναι έξω από το χώρο της συμφωνίας, γιατί το μνημόνιο δεν είναι το άπαν της κυβερνητικής πολιτικής. Υπάρχουν ένα σωρό ζητήματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται, όπως είναι τα μέτρα κατά της διαφθοράς, τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τα μέτρα κατά της διαπλοκής. Μέτρα τα οποία συνιστούν ένα μεγάλο ορίζοντα εφαρμογής μεταρρυθμίσεων που θα βγάλουν τη χώρα από τη σημερινή κρίση στο ξέφωρο της ανάπτυξης. Άρα λοιπόν, το ερώτημα είναι τούτων δεδομένων, ποιο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί. Διότι το μνημόνιο, επαναλαμβάνω, δεν είναι το σύμπαν της κυβερνητικής πολιτικής και δεν έχει μόνο μία εφαρμογή. Έχει πολλές δυνατότητες εφαρμογής. Δεν έχει κάποια προαπαιτούμενα τα οποία θα δούμε. Βεβαίως και σκληρά. Όπως το ασφαλιστικό που λέει ο κ. Μητρόπουλος, το οποίο προβλέπει μειώσεις στις κυρίες συντάξεις. Κοιτάξτε, προαπαιτούμενα υπάρχουν ήδη για το θέμα του ασφαλιστικού από την εποχή του κ. Λοβέρδου. Και ήδη εφαρμόζονται μειώσεις των συντάξεων. Μπροστά μας έχουμε όμως το συνολικό θέμα της μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος, το οποίο θα γίνει μέσα από ένα εθνικό διάλογο. Και εδώ θέλετε υπάρχει μια διαφορετική οπτική. Εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένουμε στην κατεύθυνση της, της κοινωνικής ασφάλισης με ένα σύστημα αναδιανεμητικό, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα μέσα από την φορολογική πολιτική ενίσχυσης των κατώτερων συντάξεων. Και η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ της άποψης του κατά κάποιο τρόπο κεφαλοποιητικού συστήματος. Όσα έχεις δίνεις και παίρνεις, τελεία, χωρίς καμιά αναδιανομή σοβαρή. Αυτό είναι σοβαρό θέμα. Mm. Και αν θέλετε, είναι και η καρδιά ενός νέου κοινωνικού συμβολέου, το οποίο πρέπει να συνομολογηθεί ανάμεσα στη πολιτική εξουσία και τις κοινωνικές δυνάμεις, ιδιαίτερα ανάμεσα σε, σε αυτούς τους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν θυγεί κατά τρόπο εξοδοτικό από τις μνημονιακές πολιτικές μέχρι τώρα. Και οι οποίες θα συνεχιστούν. Μπορεί να έχουν και καλές μεταρρυθμίσεις, μπορεί να υπάρχουν και ισοδύναμα. Είναι αντιστατικά. Δηλαδή, θέλω να πούμε πως έχουμε δει ένα κομμάτι από το έργο της Δευτέρας, της 21ης Σεπτεμβρίου. Έχουμε δει ένα μέρος, έχετε δίκιο. Και το δεύτερο μέρος, για να το δούμε, πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι οι πρωταγωνιστές. Αν οι πρωταγωνιστές είναι το παλαιό πολιτικό σύστημα, ο παλαιοκομματισμός, η μνημονιακή πριν το μνημόνιο, τότε θα ξέρουμε τι θα γίνει. Το έχουμε ζήσει. Καταστροφή κοινωνική. Αν είναι δυνάμεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που ξεκίνησαν μια προσπάθεια ελπιδοφόρα τον Ιανουάριο, αλλά που όμως η πραγματικότητα της διαπραγμάτευσης, οι εκβιασμοί των πιστωτών δεν τις επέτρεψαν να προχωρήσει, είναι λογικό να ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ μια δεύτερη ευκαιρία για να κυβερνήσει τη χώρα, στην ουσία πρώτη, διότι οι τέσσερις μήνες που υπήρξαν δεν ήταν, όπως ξέρετε, μια σφιχτική χρηματοδότηση της οικονομίας. Μόνο αυτά που ζήσαμε δεν ήταν ευκαιρία. Τώρα είναι η ευκαιρία. Επειδή λοιπόν, λέτε για δυνάμεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, με δυνάμεις που θα συμφωνήσουν στο πρόγραμμα το εναλλακτικό που προτείνουμε. Το παράλληλο πρόγραμμα, τα ισοδύναμα που αφορούν την εφαρμογή του μνημονίου, το παράλληλο πρόγραμμα και ένα πρόγραμμα ανάπτυξης, ελληνικό πρόγραμμα ανάπτυξης μέσα στην Ευρωζώνη. Διότι πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει παράδεισος έξω από την Ευρωζώνη.